ξέρω αν είσαι εκουσίως ή ακουσίως εκτός τηλεόρασης αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο το επιθυμείς? Όχι, αλλά το επιθυμούν άλλοι. Γενικά υπάρχει μια ησυχία στην τηλεόραση όπου δεν πρέπει να ακουστεί απολύτως τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε θετικό ούτε αρνητικό που να μην ελέγχεται. Δεν είμαι ελεγχόμενος. Και χρεώθηκες και την... και τη λεζάντα του τύπου που κάνει προπαγάνδα. Ναι. Στα ίσα. Προπαγάνδα βεβαίως. Να πούμε για τον κόσμο ότι έχει χάσει τις λέξεις πλέον. Από την ώρα που η κακοκαιρία λέγεται ελπίδα, πρέπει να εξηγήσει. Ναι. Τι σημαίνει προπαγάνδα. Προπαγάνδα σημαίνει. Δεν έχεις να πεις. Είναι... Έχουν αντιστραφεί όλα στη ζωή αυτή. Προπαγάνδα είναι αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Που είναι κάθε μέρα σε μία γραμμή και λένε το ίδιο πράγμα. Αυτό που δεν τη ακούς, αυτή την είδηση εδώ και γυρίσει στο άλλο κανάλι, είναι η συνέχεια. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Εδώ αυτό τώρα μιλάμε προπαγάνδα για μια εκπομπή, γιατί φτάσαμε τώρα στο Al-Sadiri News. Προπαγάνδα θέλει καθημερινότητα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει μια εκπομπή τη βδομάδα, 15 μέρες, να κάνει προπαγάνδα. Δεν γίνεται. Προπαγάνδα είναι συνεχές πλήσιμο του μυαλού και συνεχές συγκεκριμένες πληροφορίες. Και μηνύματα τα οποία περνάει κανείς. Άσχετα όμως από την ποσότητα. Εδώ υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα με σένα για κάποιους ανθρώπους. Το γεγονός ότι εσύ δεν είχες να κάνεις με καθημερινό πρόγραμμα, ήταν εβδομαδιαίο το πρόγραμμά σου, αλλά ήταν τόσο έντονο, τόσο επιτυχημένο και τόσο κατέβαινε στον κόσμο τόσο άμεσα, που κάθε σου κουβέντα έπιανε τόπο. Και αισθάνθηκες ποτέ ότι από ένα σημείο και μετά έβγαινε παραπάνω αλήθεια σου από αυτή που ίσως θα έπρεπε να λέει κάποιος σε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα? Με πλησίασε κάποια στιγμή ένας άνθρωπος, δεν θα πω ποιος είναι γιατί δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν ένα υψηλά ιστάμενο στέλεχος μιας πρεσβείας ξένης χώρας που δούλευε, Έλληνες που δούλευε εκεί. Και μου είπα ότι από την ώρα που βγήκες στο Forbes ότι είσαι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα στην Ελλάδα, μην περιμένεις να μείνεις για πολύ καιρό. Έτσι όπως εγώ υπολογίζω, μου είπε, σε ένα χρόνο, ενάμιση θα έχουν φροντίσει να σε αποκαθιλώσουν. Έπεσε μέσα απολύτως. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι αυτό ήρθε από μία προδιαγεγραμμένη, τέλος πάντων? Ναι, ναι, ναι. Δεν αισθάνθηκες ότι ο κόσμος ποτέ ψηλο... Νευρίασε. Ναι, φρίκαρε, ψιλοπειράχτηκε. Ναι, μπορεί να νευρίασε. Δεν μπορεί να σκεφτεί όμως ο κόσμος, ούτε και τώρα, πολλοί έχουν αρχίσει να σκέφτονται γιατί ένας άνθρωπος κάνει αυτό, τι είναι αυτό που θέλει να πει, τι λέει. Είναι μια εποχή δύσκολη, είναι μια εποχή μνημονίων και πρέπει ένας δημιουργός που έχει κάνει τον κόσμο να γελάει, να πρέπει να του πει κάποια πράγματα, να συνεχίσει να γελάει σαν μαλάκας, να γίνει καραγκιόζης, να κάνει δεν βλέπει αυτό, να κάνει το βλέπει και να το λουστεί. Την ίδια στιγμή πίστευε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε? Δεν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ ποτέ, το ξαναλέω και πάλι. Είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή ο δρόμος πάει από εκεί, και είναι άλλο πράγμα να λες: πρέπει να κόψουμε τώρα από την Ηροδότη. Και μετά σου λένε: είσαι με τον Ηρόδοτο, είσαι Ηροδοτιανός. Δεν έχει να κάνει αυτό. Ο δρόμος περνούσε από εκεί. Ήλπιζες όμως ότι θα είναι μια πολύ καλύτερη Ελλάδα, η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως ήλπιζα, όπως ήλπιζα και επί Καραμαλή, όπως ήλπιζα και επί Παπανδρέου. Άσχετα τι ψήφιζα και δεν ψήφιζα. Θέλω να πω, δεν λέει κάτι. Και από το ΠΑΣΟΚ κυνηγήθηκα, και από τη Νέα Δημοκρατία κυνηγήθηκα, και από το ΣΥΡΙΖΑ κυνηγήθηκα. Γιατί και εκεί έχω αντιρρήσεις με το πώς σκέφτομαι εγώ. Άρα λες ότι όλο αυτό που συνέβαινε τότε στο ζωντανό πρόγραμμα, στο Al-Sadiri News, που πραγματικά καθήλωνε τον κόσμο, γιατί μιλάμε για θεματικότητες που έχουν γράψει ιστορία, έτσι. Μιλάμε για κάτι νούμερα που ουσιαστικά δεν έβλεπε κόσμο και στο δρόμο, γιατί ήταν μέσα και βλέπανε την εκπομπή. Όλο αυτό που συνέβαινε εκεί ήταν η επιθυμία η δική σου να... Δεν και... είχα καμία. Και η ανάγκη σου να εναρμονιστείς με την τάση της εποχής. Τη στιγμή τη δύσκολη, ένας καλλιτέχνης πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Δεν, ναι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσουν αυτοί οι κολοτούμπες. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει αυτό που σήμερα είμαι έτσι και με αύριο γιουβέτσι και αύριο αυτό και δεν κατάλαβα και δεν εννόησα και δεν μου το είπες καλά και μου το είχες πει. Είμαι αυτό που είμαι, αυτό που λέω. Το πληρώνω αυτό που λέω, σου λέω αυτό που πιστεύω αυτή τη στιγμή, είναι μια υποκειμενική εκπομπή, δεν κάνω τον αντικειμενικό που εγώ όπως οι δημοσιογράφοι, μπορείς να με κατηγορήσεις, μπορεί να με ελιθοβολήσεις, μπορείς να με αγαπήσεις, μπορείς να με μισήσεις, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Όμως, κάτσε να δεις καλά τι εγώ είπα.
Μάλιστα. Αυτό λέω εγώ. Και αν θέλεις κάθεσαι να το δεις επίσης, ε? Ναι. Ναι. Βέβαια, εσύ γνώριζες πολύ καλά ότι κάθονται να το δουν αυτό που λες. Και εκεί μπορεί να πει κανείς ότι, φίλε, ξέρεις πολύ καλά ότι εσύ εδώ τη λες πιάνει πολύ. Ναι, θα μπορούσα να γελιοποιηθώ εγώ σε μια στιγμή δύσκολη για τη χώρα μου, για να αρέσω σε κάποιους. Δεν ήθελα να γελιοποιηθώ. Είναι άλλο πράγμα να κατηγορήσεις, είναι άλλο πράγμα να σου πετάνε πέτρες και είναι άλλο πράγμα να σε θεωρούν καραγκιόζη. Τον καραγκιόζη δεν μπορώ. Αυτού του είδους. Καραγκιόζη για σένα είναι άνθρωπος που δεν λέει την αλήθεια του ουσιαστικά, έτσι. Ε, ναι, δηλαδή δεν έχεις την απίστη και λες βλακίες και παπαριές για να περάσει η ώρα. Δεν μπορώ να γίνω. Άρα αισθανόσουν ότι η εκπομπή συνέβαινε σε μια εποχή που εσύ δεν μπορούσες να είσαι. Να κάνεις ότι δεν βλέπεις τι γίνεται. Αλλάζει ο κόσμος. Όταν αλλάζει η εποχή, αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει ο ήχος του γέλιου. Σήμερα μπορεί ένα σε μια κωμωδία να γελάσει όπως γέλαγε πριν. Βέβαια. Με τη μάσκα αυτή. Μα δεν μπορούσα να παίζω με τους ανθρώπους να βλέπω με τη μάσκα από εδώ ένα κενό κάθισμα και να έχουμε ένα. Πώς να το πω. Αυτό που βάζανε τέλος πάντων για να μην ξεχωρίζουν οι θέσεις, να μην κάθονται. Κάποια στιγμή είχα δει, κάναν πρόβες στο θέατρο πώς θα είναι και λέω, ρε παιδιά, νομίζω ότι παίζω σε παράδομο στην Δυτική Οδό, δηλαδή θα σκοτωθώ την ώρα που παίζω, δεν μπορώ αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που αποχώρησες από αυτό, ε? Δεν το άντυχε. Και πίστευα ότι θα γίνουν υποχρεωτικά, είχα την ενημέρωση, δηλαδή το έβλεπα, ότι θα γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός, υποχρεωτικό το ένα, υποχρεωτικό το άλλο και βλέπεις ότι με το rapid test πας στην εκκλησία, αλλά δεν θέλει rapid test για να μπει στο θέατρο. Να είναι εμβολιασμένος. Γιατί, ρε αδερφέ.